από Ουκρανία και Ρωσία, η εξαγωγή που γίνεται παγκοσμίως, είναι μάλλον η παραγωγή που γίνεται, είναι το 40%. Ναι. Των σιτηρών. Mm-hmm. Οπότε ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή δηλαδή που γίνεται εμπάργκο στη Ρωσία και δεν μπορεί να εξάγει τα προϊόντα της, και η Ουκρανία σε εμπόλεμη ζώνη, το πιο πιθανό θα κρατήσει τα σιτηρά της για το ναι. κόσμο το δικό της. Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει κίνηση στην παγκόσμια αγορά. Αυτό μετά τι κάνει κατευθείαν, φέρνει ανατιμήσεις. Mm-hmm. Έτσι, από τη στιγμή, ειδικά από τη στιγμή που βγαίνουν κάποιοι παίχτες από το παιχνίδι, οι υπόλοιποι που μένουν παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως και να γίνει. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που θα υπάρχουν και ελλείψεις, όσο μειώνεται ένα προϊόν, τόσο αυξάνεται η τιμή του. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτό. Οπότε, mm-hmm. αν δεν σταματήσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, θα έχουμε μάλλον πρόβλημα. Θα δείξει. Θα δείξει, αλλά η εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή έλλειψη σιτηρών. Μα ούτως ή άλλως... αυτό θα φέρει αυτόματα για τις ανατιμήσεις. Μα ούτως ή άλλως το λέτε ότι, και το είπατε με διαφορετικό τρόπο, ότι ακόμα και σε στροφή να πας σε άλλες αγορές, μιας και είναι και η Ουκρανία και η Ρωσία παίκτης στην αγορά των σιτηρών, αλλά υπάρχουν και άλλες αγορές, όλο αυτό το πράγμα σαφέστατα θα κάνει τις άλλες αγορές να δημιουργήσουν ένα δικό τους κύκλο στην αγορά, να διευρύνουν διαφορετικά το παιχνίδι, να παίξουν με τις δικές τους τις τιμές, ενδεχόμενα και με το δικό τους το κέρδος. Η έλλειψη, η ζήτηση, όλο αυτό, ναι, θα μας αναστατώσει πολύ περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Όσο και να προσπαθήσεις δηλαδή να καλύψεις τη ζήτηση από άλλες χώρες, όταν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής είναι αυτές τις δύο χώρες τώρα, πώς θα την καλύψεις τη ζήτηση. Δηλαδή, όσο και να καλύψεις. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα απόθεμα στις άλλες χώρες, θα το διαθέσουμε. Να καλύψεις το μισό, να καλύψεις το 20% από το 40%. Και πάλι θα υπάρχει, ας πούμε, έλλειψη. Οπότε αυτομάτως θα ανέβουν οι τιμές. Αυτό είναι, έτσι γίνεται πάντα. Πώς έχουν πάρει. Βλέπω, ας πούμε, τα απορροκυπευτικά, όταν δεν είναι η εποχή του και είναι λίγα τα προϊόντα, είναι ψηλή η τιμή. Ναι, μείνετε στο ψωμί και στο αλεύρι, σας παρακαλώ πολύ. Μέχρι στιγμής, ποια είναι η ανατίμηση που έχει πάρει πάνω το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα γενικότερα? Τα αρτοσκευάσματα, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι 10 χρόνια τώρα, δηλαδή μέχρι και το 22, τη χρονιά που μας πέρασε, 10 χρόνια ήταν σταθερή η τιμή τους, και το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα γενικότερα. 10 χρόνια δηλαδή αυτό που κάναμε ήταν να απορροφάμε, είτε αυξήσεις ήταν αυτές, είτε βάρη από το κράτος, φόροι, είτε αυτό είναι ΦΠΑ, είτε η φορολόγηση, ξέρω εγώ γενικότερα. Τα απορροφούσαμε, προσπαθούσαμε να μην ξυλίσουμε το κόστος όλο αυτό στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από πέρυσι δηλαδή δυστυχώς, που δεν μπορούμε άλλο να το απορροφήσουμε, διότι έχει συμπιεστεί πάρα πολύ το κέρδος και έχουμε αρχίσει τώρα κι εμείς και τι κάνουμε, όχι χρηματοδοτούμε, αλλά υποθηκεύουμε το μέλλον των καταστημάτων μας, γιατί όταν, ας πούμε, σου έρχεται ένα ρεύμα διπλάσιο ή τριπλάσιο, έτσι εδώ μιλάμε δηλαδή ότι το ρεύμα έχει περίπου στο 70% ανέβει, τα καύσιμα έχουν περίπου στο 30% ανέβει και αυτά μένουν να πληρωθούν τους επόμενους μήνες, οπότε υποθηκεύεις την δουλειά των επόμενων μηνών. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπει πλέον μία αύξηση και στο ψωμί. Mm. Μπήκε λοιπόν μία αύξηση στον καιρό που πέρασε, αλλά δυστυχώς αυτή η αύξηση που μπήκε δεν κάλυψε ούτε το ποσοστό, ας πούμε, των αυξήσεων του περασμένου έτους. Να φανταστείτε ότι τα άλευρα, ας πούμε, μέχρι και το Δεκέμβρη που μας πέρασε τώρα, είχαν μία αύξηση, μισό λεπτάκι να σας πω, το μαλακό, το στάρι, γύρω στο 30%. Το σκληρό, ναι, το στάρι, γύρω στο 65%. Ναι. Αυξήσεις επί των αλεύρων. Ναι. Οπότε δεν γίνεται να μην πει αύξηση και στο ψωμί. Μαθηματικά δηλαδή, μαθηματική ακρίβεια, τα καταστήματα, τα αρτοπία, όλα θα κλείσουν. Αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Θέλουμε δηλαδή ένα κύριε Δαφερμό, αυτό το οποίο έδωσε ως λύση ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή ότι εάν επιβληθεί ένα πλαφόν στο κέρδος σε όλους και κυρίως για τις επιχειρήσεις αυτές που θα πρέπει να βάλουν πλάτη, γιατί ξέρετε επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία κλπ. Γιατί αναφέρεται πολύ περισσότερο σε αυτές τις επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι ενδεχόμενα θα βοηθήσει ή θα επιδεινώσει περαιτέρω τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που ζείτε, βιώνετε κι εσείς? Για να μπει ένα πλαφόν σε
μια διατροφική αλυσίδα, ας πούμε ότι είναι το ψωμί. Αλλά δεν είναι μόνο, έτσι. Θα είναι τα κάρμα, θα είναι ίσως και άλλα είδη. Για να μπει λοιπόν ένα πλαφόν ανώτερης τιμής πώλησης, θα πρέπει να μπει πλαφόν από την αρχή, δηλαδή από το σιτηρό, να πάει στο αλεύρι, να γυρίσει, να πάει στο ψωμί και όλα τα υπόλοιπα που συμπεριλαμβάνει. Είτε αυτή λέγεται ενέργεια, είτε λέγονται καύσιμα που πάλι είναι ενέργεια, είτε είναι άλλες πρώτες ύλες, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο νερό και αλεύρι το ψωμί, είτε αρτοπαρασκευάσματα, είναι πάρα πολλά υλικά. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει λοιπόν ένα πλαφόν σε όλη την αλυσίδα. Αν πάμε να βάλουμε τώρα ένα πλαφόν στην ανώτερη πόλη της ψωμίου και όλα τα άλλα τα αφήσουμε ελεύθερα, καταλαβαίνετε ότι αυτό τι κάνει αμέσως. Σου μηδενίζει. Δηλαδή σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, μην πας στο μαγαζί σου, δεν αξίζει τον κόπο να πας. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ να αγοράζω υλικά τα οποία θα μου κοστίζουν 1 ευρώ, παράδειγμα λέω εγώ το ψωμί, και εγώ να πρέπει να το πουλάω 1 ευρώ ή 90. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αν τώρα, γιατί έχει υποθεί και το άλλο, αν τώρα μπει πλαφόν στην τιμή, δηλαδή αυτό που λένε ότι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, τι τιμή είχε το σιτηρό, τι τιμή είχε το ψωμί, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους, και πάλι έτσι να το πάμε, θα πρέπει πάντα να ισχύει η ίδια αλυσίδα, αλλά και έτσι να το πάμε. Εδώ μιλάμε ότι από το Σεπτέμβρη οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε πίσω, να γυρίσουμε πίσω, ούτε να μείνουμε σταθεροί. Δυστυχώς. Έχει να κάνει με την επιβίωσή σας, λέτε, ούτως ή άλλως, σαν επαγγελματίες, οπότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Μάλιστα. Κύριε Δαφέρμο, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες αυτές. Κύριε Λεκάκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ να το πείτε, ορίστε. Οι πολιτικοί φορείς του τόπου μας, τι κάνουνε. Τι εννοείτε. Τι κάνουνε, δηλαδή, θα μας στηρίξουνε καθόλου. Έγινε μία ερώτηση την προπερασμένη εβδομάδα στη Βουλή για μία συνέντευξη πάλι που είχαμε δώσει σαν σωματείο. Έγινε μία ερώτηση λοιπόν και ρωτήθηκε ο Υπουργός τότε, ή Υπουργοί μάλλον, σε 3 υπουργεία αναφέρθηκαν και είπανε, ας πούμε, τι έχετε κάνει κάτω. Και λέω τώρα, έγινε μία ερώτηση, απάντηση υπήρξε, γιατί εγώ δεν την είδα. Και πώς θα μας στηρίξουν, δηλαδή, εμείς πώς θα φτάσουμε, ας πούμε, να πάμε μέχρι την κυβέρνηση να ακουστούμε. Καλό να τα λέμε στα ραδιόφωνα, να τα ακούει και να τα μαθαίνει ο κόσμος και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε τα μέτρα. Εδώ βγαίνει ο κύριος Υπουργός, ξέρω εγώ, και λέει θα βάλω πλαφόν. Οκ, να το βάλεις στο πλαφόν. Συμφωνούμε να το βάλεις στο πλαφόν για να μπορέσει να μείνει μια χαμηλή τιμή ή μια τιμή τέλος πάντων στο σημείο που να μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει. Αλλά είπαμε ότι χρειάζεται προϋποθέσεις. Τι κάνουν εδώ οι πολιτικοί φορείς. Ας σας απαντήσω. Να επέμβουνε. Ας σας απαντήσουν. Είναι δημόσιο το ερώτημά σας. Τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζουν. Ας σας απαντήσουν.